Το χωριό Κύλα του Εύρου είναι ένα από τα πολλά της περιοχής που εγκαταλείφθηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά από τους κατοίκους του τις προηγούμενες δεκαετίες. Σε αυτή τη μικρή κουκίδα στο χάρτη, κοντά στις Σφαίρες και σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, από το 1991 λειτουργεί παράρτημα του Γερμανικού Ιδρύματος Κοινωνία για τα Παιδιά. Σε αυτό το πρόγραμμα του Ιδρύματος εργάζονται 8 Έλληνες οι οποίοι λαμβάνουν την αμοιβή τους από τη Γερμανία. Σκοπός της λειτουργίας είναι η ήπια και εναλλακτική έκτηση της ανήλικων Γερμανών υπηκόων, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για διάφορα δικήματα μικροπαραβατικότητα στη χώρα τους. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα προγράμματα από το ίδιο ίδρυμα πραγματοποιούνται και σε αγροτικές περιοχές της Γαλλίας και της Ελβετίας. Τα παιδιά κατά την παραμονή τους στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του χωριού ακολουθούν καθημερινά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων του Γερμανικού Σχολείου από Ελληνίδα καθηγήτρια. Παράλληλα, απασχολούνται σε διάφορες εργασίες οι οποίες αφορούν στη διαμονή τους εκεί, όπως για παράδειγμα κυπουρική, καθαριότητα, βαψίματα και όποια άλλη ανάγκη ενδέχεται να προκύψει και μπορούν να την καλύψουν. Έχουμε έρθει αρχάς του 1991. Αφού πρώτα είχαμε άλλα 2 με 3 χρόνια σε ένα άλλο χωριό του νομού πάλι. Και από αρχάς του 91 βρισκόμαστε εδώ συνέχεια. Φιλοξενούμε παιδιά από Γερμανία, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει να είναι αποκλειστικά τα παιδιά γερμανάκια, είναι και από άλλες χώρες της Ευρώπης, αρκεί να έχουν τη γερμανική υπηκότητα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ μόνο με 3 παιδιά. Στο παρελθόν είχαμε μέχρι και 8 και άλλα 6-7 σε ανάδοχες οικογένειες της περιοχής, οι οποίες μιλούσαν τη γερμανική γλώσσα και είχαν και κάποια απασχόληση, ούτως ώστε να μπορεί το παιδί σιγά σιγά να ενταχθεί μέσα στην κοινωνία. Η παραμονή του στα Κύλα είναι διάρκειας από 1 έως 2 χρόνια το περισσότερο. Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες όπως γυμναστήριο, αθλητισμό, εκδρομές αλλά και αποδράσεις σε κοντινά μέρη και εξόδους στα Σαββατόβραδα. Τα 6 στα 10 παιδιά που περνούν από εδώ έχουν πετύχει μετέπειτα στη ζωή τους. Τελειώνουν το σχολείο, στη συνέχεια εργάζονται και κάποια από αυτά μας επισκέπτονται, αναφέρουν οι υπεύθυνοι. 2 είναι 24ωρο βάσιμος. Αλλάζουμε, είμαστε με βάρδια. Τι ειδικότητες? Δεν έχουμε, όλοι είμαστε ίδιοι. Δηλαδή, ξέρουμε λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα ξέρουμε όλοι μας. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένη ειδικότητα να πούμε ότι αυτός είναι, ας πούμε, υδραυλικός. Ξέρουμε λίγο απ' όλα όλοι μας. Οπότε, τα καταφέρνουμε. Τα παιδιά στο σχολείο ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας, συναφές με το επίσημο της Γερμανίας, που περιλαμβάνει και εξετάσεις συγκεκριμένων μαθημάτων, ενώ πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις, ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά τη χώρα μας και τον ελληνικό πολιτισμό. Από τον εγκλισμό και τις παραδοσιακές μεθόδους τιμωρίας, αυτός ο τρόπος σοφρονισμού επιφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα και αποτρέπει ένα μεγάλο αριθμό από τα παιδιά αυτά να καταλήξουν τελικά στη φυλακή, όπως γίνεται συνήθως με τα συμβατικά κέντρα κράτησης ανηλίκων. Τα παιδιά που έρχονται εδώ δεν έχουν καμία σχέση με έναν μαθητή, ο οποίος, με έναν κανονικό μαθητή, ας το πούμε έτσι. Τα περισσότερα έχουν διάσπαση προσοχής. Τα περισσότερα δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο αντικείμενο πάνω από μισή ώρα, στο αντικείμενο εκμάθησης ή διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος. Ακόμα και οι ασκήσεις που έχουν τα μαθήματά τους για το απόγευμα δεν έχουν το εύρος και τη δυσκολία ενός μαθητή που θα ήταν, ας πούμε, υπό κανονικές συνθήκες στο σχολείο. Είναι παιδιά τα οποία θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση σε όλα τα πεδία και στο σχολείο. Πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Τα παιδιά βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους και από το οικείο περιβάλλον τους και ειδικά οι πρώτοι μήνες προσαρμογής είναι πολύ δύσκολοι. Όταν όμως προσαρμοστούν και καταλάβουν τους κανόνες, τότε η παραμονή τους εδώ είναι ομαλή, χωρίς προβλήματα και με πολλά ωφέλη για τα ίδια, λένε οι υπεύθυνοι του Ιδρύματος. Πιστεύω βαθύτατα ότι αποδίδει. Θεωρώ με την κάποια εμπειρία που έχω ότι είναι πολύ καλύτερα το παιδί, ο έφηβος, να διαπαιδαγωγηθεί, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη σοφρονισμός καθόλου, να διαπαιδαγωγηθεί, να αλλάξει
μέσα από, κάνοντας κάποιες δραστηριότητες στη φύση, έχοντας πάντα μπροστά του και δίπλα του έναν παιδαγωγό, έναν επιμελητή ο οποίος θα τον στηρίξει και θα τον βοηθήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχει, από ότι να το πάρω και να τον κλείσω σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα, να τον έχω έγκλειστο σε μια ψυχιατρική κλινική ή ακόμα χειρότερα στη φυλακή. Γιατί εκεί θα ήταν η κατάληξη των περισσότερων αν δεν βρισκόταν εδώ. Σαν πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως. Για όλους, για όλα τα παιδιά είναι δύσκολο. Γιατί φανταστείτε ότι βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους, όταν αυτές υφίστανται. Βρίσκονται μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, από την κοινωνία που έχουν μεγαλώσει και έχουν συνηθίσει. Και το πρώτο διάστημα των 1-2 μηνών είναι πάρα πολύ δύσκολο.